Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Έλενα Μανολέσου. Είναι γραμματέας τοπικής επιτροπής Ηρακλείου της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής. Θα μας πει περισσότερα, κυρία Μανολέσου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε και εμείς που μας έχετε στην εκπομπή σας. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να κατανοήσουμε λίγο τις δράσεις και τη γενικότερη φιλοσοφία της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής. Υπάρχει και μία τοπική επιτροπή Ηρακλείου, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Ο βασικός στόχος πανελλαδικά και μετά τοπικά. Ωραία. Η Χέλμιση και η αλλιώς η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής είναι πρακτικά μια πανελλήνια εθελοντική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κομματικού, η οποία έχει σαν βάση τον εθελοντισμό, δηλαδή φοιτητές ιατρικής οργανώνουν δράσεις για τους φοιτητές ιατρικής και το ευρύ κοινό, και πρακτικά προσπαθεί μέσα από τη δράση της να προάγει κοινωνικές αξίες για να προετοιμάσει πιο ολιστικά τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, τους τωρινούς φοιτητές ιατρικής, για τους ασθενείς που θα αντιμετωπίσουν στην πορεία. Γίνε κάτι παραπάνω από ένας φοιτητής ιατρικής. Σωστά. Ναι. Οπότε επιδιώκεται την υιοθέτηση αξιών προσεγγίζοντας την ιατρική μέσα από μια γενικότερη σκοπιά ανθρωπισμού. Ακριβώς αυτό. Πρακτικά δρούμε παράλληλα με τα προγράμματα των σπουδών στις ιατρικές σχολές της χώρας και στις 7, προσπαθώντας να συμπληρώσουμε όλες αυτές τις δεξιότητες που παίρνουμε μέσα από την εκπαίδευσή μας, δίνοντας και ένα πιο κοινωνικό χαρακτήρα, προάγοντας περισσότερο τις ανθρωπιστικές αξίες, την αλληλεγγύη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ουσιαστικά λειτουργούς στην κοινωνία. Και βέβαια, αλήθεια είναι, και θα σας πω τη γνώμη μου, δεν είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για έναν άνθρωπο να ακολουθεί την επιστήμη της ιατρικής και να έχει μέσα του αυτές τις αξίες. Προϋπόθεση για να γίνει γιατρός κάποιος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, έχουν καθιερωθεί, αποτελούν θεσμό. Για να μας πείτε περισσότερα. Πρακτικά έχουμε δράσεις οι οποίες μπορούν να είναι είτε σε πανελλήνιο είτε σε τοπικό επίπεδο. Η μεγαλύτερη από τις δράσεις που κάνουμε κάθε χρόνο είναι οι ανταλλαγές, οι οποίες μπορεί να έχουν είτε κλινικό χαρακτήρα είτε ερευνητικό. Πρακτικά υποδεχόμαστε αλλά και στέλνουμε φοιτητές ιατρικής μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού για να ασκηθούν για ένα μήνα είτε σε κάποια κλινική είτε σε κάποιο εργαστήριο. Και παράλληλα με αυτά έχουμε διάφορες άλλες δράσεις στην πορεία του έτους, οι οποίες, για παράδειγμα, μπορεί άμεσα τον επόμενο καιρό έχουμε μια ημερίδα για την ιατρική και την έρευνα, στην οποία θα έχουμε τη συνεργασία και του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής συγκεκριμένα, αλλά και του ΙΤΕ, ώστε να προαχθεί η αξία της έρευνας και ο ρόλος των φοιτητών ιατρικής μέσα σε αυτή, να εκπαιδευτούμε στην ερευνητική μεθοδολογία. Από εκεί και πέρα, δράσεις που έρχονται τον επόμενο καιρό είναι μια ημερίδα σχετικά με την πρόσβαση στη σεξουαλική υγεία, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχουμε εντοπίσει ότι λείπει σχεδόν παντελώς από τα προγράμματα σπουδών. Πώς προσεγγίζουμε ένα σεξουαλικό ιστορικό, πώς προσεγγίζουμε για αυτά τα κομμάτια που μπορεί να θεωρούνται ταμπού στην κοινωνία τους ασθενείς μας, αλλά είναι πολύ βασικά. Πρόσβαση επίσης στην υγεία ασθενών που έχουν ιστορικό με εξαρτήσεις, πώς προσεγγίζουμε τους ασθενείς, πώς μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε και διάφορες άλλες δράσεις. Επίσης έχουμε πιο ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα σπουδών καθεαυτό και στην προετοιμασία των φοιτητών με δεξιότητες, διοργανώνοντας προγράμματα όπως η Διμερίδα Ειδικοτήτων, που έδωσε τη δυνατότητα στους φοιτητές ιατρικής, θα σας μιλήσω για την Κρήτη τώρα, γιατί διοργανώσαμε το πρόγραμμα και τοπικά, να δουν παραπάνω από 12 ειδικότητες μέσα σε μια πορεία 2 ημερών, να αντιληφθούν την όλη διαδικασία για την απόκτηση ειδικότητας στο εξωτερικό, να προετοιμαστούν για το αγροτικό τους. Οπότε βλέπετε ότι καλύπτουμε πιο σφαιρικά τα ζητήματα. Επίσης, συγκεκριμένα για το αγροτικό που ανέφερα, έχουμε και ένα πρόγραμμα στη διάρκεια του καλοκαιριού που μπορούν φοιτητές ιατρικής, κυρίως εκτοετής, που είναι, θα χρειαστεί άμεσα να στελεχώσουν τα αγροτικά ιατρία, να προετοιμαστούν για αυτά, να δουν σε πραγματικές συνθήκες. Και βέβαια υπάρχει και ένα θέμα, κυρία Μανολέσου, που βρίσκεται στο προσκήνιο αυτό το διάστημα και έχει αναδείξει και η εκπομπή, και αφορά την απουσία φοιτητών ιατρικής από εργαστήρια, από κλινικές μέσα στην πανδημία. Σίγουρα είστε ευαισθητοποιημένοι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και το ιδανικό θα ήταν αυτοί οι φοιτητές να επιστρέψουν εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, ένα βήμα πριν μπουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Είναι καθολικό επίσης για τους φοιτητές ιατρικής σε όλη τη χώρα. Σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εμείς σαν Επιτροπή δεν μπορούμε να επέμβουμε πέρα από το να εκφράσουμε τη στήριξή μας στους φοιτητές αυτούς και να ταχθούμε μαζί τους. Από πλευράς μας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το εντάξουμε σαν πρόβλημα και να προετοιμάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε θεωρητικό επίπεδο τους φοιτητές. Για παράδειγμα, διοργανώσαμε ένα συνέδριο στο οποίο είχε σαν κύριο στόχο τα μη μεταδεδόμενα νοσοκομεία. Ναι. Και μέσα από αυτό να παρέχουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της πανδημίας και να συνομιλήσουμε σε άμεση επικοινωνία με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις ιατρικές σχολές για να μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν και αυτοί πάνω στο ζήτημα. Αυτό που σας λέω έχει γίνει το Δεκέμβριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν ακόμα στην αρχή αυτή η κατάσταση. Τώρα φυσικά έχει γιγαντωθεί, θα έλεγα. Οπότε μια γροθιά λοιπόν οι φοιτητές ιατρικής, οι οποίοι βλέπουν μπροστά με όχημα αξίες που θα τους ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.